Θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον πρόεδρο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, τον κύριο Νεκτάριο Ταβερναράκη. Κύριε Ταβερναράκη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Τιμή και χαρά κάθε συζήτηση μαζί σας για τις αξίες που πρεσβεύετε και για την προσπάθεια που κάνετε προκειμένου να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά στο μέτωπο της έρευνας και της επιστήμης γενικότερα. Να αναφερθούμε λίγο στις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο τελευταίο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους μήνες, με φόντο και την έξαρση της πανδημίας. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας έχει εφαρμόσει όλες τις οδηγίες που έχει λάβει από τον ΕΟΔΗ σχετικά με την προστασία του προσωπικού. Παρέχουμε προστατευτικά μέσα στο προσωπικό μας, μάχες δηλαδή, αντισηπτικά. Και βέβαια εφαρμόζουμε όλα τα περιοριστικά μέτρα σε ό,τι αφορά αριθμό ανθρώπων και στο μέτρο που μπορούμε βέβαια εφαρμόζουμε και την εκπεριτροπή σε εργασία, την τηλεεργασία από το σπίτι και βέβαια προσπαθούμε σε κάθε περίπτωση αυτό που θέλουμε να κάνουμε δηλαδή είναι να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια και την υγεία του προσωπικού. Μάλιστα, έχουμε την πρόθεση και σκοπεύουμε στις επόμενες μέρες να ξεκινήσουμε και δωρεάν τεστς για το προσωπικό, χρησιμοποιώντας μάλιστα μια καινοτόμα μέθοδο που έχει αναπτυχθεί από εργαστήρια του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας. Που το προσωπικό αριθμός του είναι... Είναι αυτή τη στιγμή πάνω από 1.500 άτομα. 1.500 λοιπόν δωρεάν τεστ για κορονοϊό. Τουλάχιστον, ελπίζουμε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε στις προσεχείς μέρες. Το συγκεκριμένο τεστ, η πρωτοτυπία του ποια είναι. Έχετε δει κιόλας γιατί έχει προβληθεί και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το έχουμε καλύψει εννοείται απλά για να μας ενημερώσουμε και τους. Πρόκειται για μια καινοτόμα μέθοδο που αναπτύχθηκε στα εργαστήρια του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας. Μάλιστα έχει δημιουργηθεί και μια εταιρεία spin-off, όπως λέμε, μια νεοφυής εταιρεία, η οποία αξιοποιεί την πνευματική ιδιοκτησία που έχει αναπτυχθεί. Πρόκειται για ένα τεστ το οποίο είναι εξαιρετικά εύκολο να γίνει στο πεδίο, πολύ γρήγορο δηλαδή, και μπορεί να εφαρμοστεί και σε μια κλίμακα μεγαλύτερη από αυτήν που παρέχει το κλασικό παραδοσιακό τεστ. Θα το δοκιμάσουμε. Ήδη, μάλιστα, γίνονται δοκιμές σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Παστέρ στην Αθήνα, που είναι το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς. Και σε ένα ερευνητικό επίπεδο θα το δοκιμάσουμε κι εμείς στο ΙΤΕ. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Από την πρώτη στιγμή τρέξατε την ανάλυση του γενετικού υλικού του COVID-19. Τι σημαίνει αυτό? Συμμετέχουμε σε μια ερευνητική δράση, εμβληματική δράση του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία έχει ως στόχο την αλληλούχηση του γονιδιώματος του ιού από ασθενείς, έτσι ώστε να καταλάβουμε την ποικιλομορφία του ιού, να καταλάβουμε δηλαδή αν αυτός μεταλλάσσεται, αν αυτός αλλάζει, αλλά επίσης να συσχετίσουμε την βαρύτητα της νόσου με τη γενετική σύσταση των ασθενών. Δηλαδή, διαβάζοντας το DNA των ασθενών, να δούμε αν υπάρχουν κάποια γονίδια τα οποία επιβαρύνουν την μόλυνση από τον ιό, δηλαδή οδηγούν σε πιο σοβαρά συμπτώματα. Έχουμε νέα, έχουμε εξέλιξη. Είναι στη διαδικασία της έρευνας αυτή τη στιγμή το πρωτόκολλο αυτό. Ελπίζουμε ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Πριν το τέλος του έτους. Αυτό είναι που ευελπιστούμε. Είναι μια μεγάλη συνεργασία, η οποία βέβαια περιλαμβάνει όχι μόνο το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας, αλλά και άλλα ερευνητικά ιδρύματα σε όλη τη χώρα. Οπότε πιστεύουμε ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα πανελλαδικά. Θέλω να μου πείτε γενικά πόσο έτοιμο είναι το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας να αναλάβει πρωτοβουλίες σε περιόδους κρίσης, όπως η υγειονομική κρίση που διανύουμε. Φαντάζομαι πως η έρευνα που έχει προηγηθεί δημιουργεί και τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Δηλαδή είναι έτοιμο το ΙΤΕ προκειμένου να αναλάβει πρωτοβουλία. Ναι, εμείς πάντα είχαμε θέσει τον εαυτό μας στη διάθεση της πολιτείας. Δηλαδή τα μέσα που διαθέτει το Ίδρυμα, όλα τα Ινστιτούτα μπορούν να βοηθήσουν στην προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Έχουμε στείλει ένα πλήρη κατάλογο των δυνατοτήτων του Ιδρύματος στον ΕΟΔΗ και στα Υπουργεία, το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε κι εμείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Χωρίς εμβόλιο και φάρμακο δεν θα είμαστε ασφαλείς. Αυτό τόνισε ο κύριος Ταβερναράκης, εσείς το ίδιος. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, ότι ο ιός αυτός, όπως μεταδίδεται στον πληθυσμό,
δεν θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά αν δεν έχουμε ένα καλό εμβόλιο και μια αποτελεσματική θεραπευτική μέθοδο. Πιστεύω ότι είμαστε κοντά και στα δύο. Ήδη γίνεται μια τεράστια προσπάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχετε ακούσει και έχουν υποθεί πάρα πολλά από πάρα πολλούς για τα θέματα αυτά. Νομίζω ότι το να προσθέσω εγώ κάτι ίσως θα ήταν πληθωριστικό στη φάση αυτή, αλλά θέλω να πω ότι είμαι αισιόδοξος και πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε ένα αποτελεσματικό εμβόλιο. Ήδη προχωρούν οι κλινικές δοκιμές πολλών εμβολίων. Υπάρχουν ωστόσο πισωγυρίσματα. Είναι μια φυσιολογική διαδικασία αυτό το πισωγύρισμα. Το ότι υπάρχουν κάποια συμπτώματα τα οποία ανησυχούν την ιατρική κοινότητα με αποτέλεσμα να σταματούν οι κλινικές έρευνες. Ναι, έχετε δει, ίσως φαντάζομαι ότι είχαμε και δεύτερη περίπτωση ασθενούς στην κλινική δοκιμή του εμβολίου της AstraZeneca, του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Αυτά είναι φαινόμενα που αναμένεται να τα δούμε και μάλιστα θεωρώ ότι δείχνουν ότι υπάρχουν και οι σχετικές δικλείδες ασφαλείας, δηλαδή ένα οποιοδήποτε εμβόλιο που θα αναπτυχθεί θα είναι ασφαλές τελικά, γιατί ακριβώς μπορούμε να κάνουμε τέτοιες δοκιμές και να εντοπίζουμε τα προβλήματα όσο το δυνατόν πιο σε αρχικό στάδιο, όσο το δυνατόν πιο σύντομα, ώστε τελικά αυτό που θα χρησιμοποιήσουμε να είναι ασφαλές. Υπάρχει όμως ανταγωνισμός. Έχουμε να κάνουμε με εταιρείες, έχουμε να κάνουμε με πολλά χρήματα τα οποία θα πέσουν στο τραπέζι. Υπάρχει κίνδυνος μέσα από αυτόν τον ανταγωνισμό των εταιρείων, καθώς ο πρώτος που θα βγάλει το πρώτο εμβόλιο, και δεν στέκομαι τώρα στο θέμα της περίπτωσης της Ρωσίας, αναμένεται να κερδίσει πιθανότατα και τη μεγαλύτερη μερίδα του λέοντος. Αυτή τη στιγμή γίνονται κλινικές δοκιμές για πάρα πολλά εμβόλια. Πάνω από 30 είναι σε προχωρημένο κλινικό στάδιο, στάδιο κλινικών δοκιμών. Θεωρώ ότι δεν είναι το κίνητρο το κέρδος για τις εταιρείες αυτές, δεν είναι το κίνητρο το κέρδος από την πώληση του εμβολίου. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι το κίνητρο, κατά τη γνώμη μου, είναι να αντιμετωπιστεί η πανδημία έτσι ώστε να μην έχουμε μεγαλύτερη ζημιά στην οικονομία, η οποία θα πλήξει και αυτές τις εταιρείες βέβαια, όπως και όλο τον επιχειρηματικό κόσμο. Δεν είναι λοιπόν, αν το θέλετε, το ωφελημίστικο κίνητρο να βγουν λεφτά από αυτή τη δουλειά που μπορεί τελικά να είναι και ζημιογόνα για κάποιες εταιρείες, γιατί η ανάπτυξη ενός εμβολίου κοστίζει πάρα πολλά χρήματα. Δεν είναι κάτι που γίνεται τζάμπα, ούτε αυτές οι εταιρείες θεωρώ ότι έχουν, ας το πούμε, το κίνητρο να κερδίσουν, να προσποριστούν κάποιο κέρδος από αυτό. Πιστεύω όμως ότι κίνητρο είναι να σωθεί η οικονομία μακροπρόθεσμα. Γιατί αν δεν βρεθεί ένα εμβόλιο, δυστυχώς θα έχουμε όλα αυτά τα περιοριστικά μέτρα τα οποία θα πλήξουν ακόμα περισσότερο την οικονομία. Ήταν έτοιμη η ιατρική κοινότητα, η επιστημονική κοινότητα να αντιμετωπίσει την πρόκληση της πανδημίας? Οποιαδήποτε νέα πρόκληση, οποιαδήποτε νέα έξαρση ενός μολυσματικού παράγοντα, ενός ιού, μια πανδημία έτσι όπως την αντιμετωπίζουμε, αποτελεί κάτι καινούριο, κάτι για το οποίο προφανώς δεν μπορούσε να είμαστε προετοιμασμένοι πιο μπροστά. Όμως, εκείνο το οποίο έχει συμβεί και το βλέπουμε, είναι ότι η πανστρατιά της ερευνητικής κοινότητας των επιστημόνων οδήγησε ώστε τελικά να μιλάμε για ένα εμβόλιο σε ένα πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, λιγότερο από ένα χρόνο από τότε που ξεκίνησε η πανδημία. Αυτό είναι ιστορικά, θα έλεγα, ρεκόρ. Και δείχνει ότι η ερευνητική κοινότητα μπορεί να μην είναι προετοιμασμένη για το συγκεκριμένο ιό, για τη συγκεκριμένη απειλή, αλλά μπορεί πάρα πολύ γρήγορα να ανταποκριθεί. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό, γιατί ποτέ δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα είναι αυτό που θα έλθει. Τώρα ήρθε αυτός ο συγκεκριμένος ιός, αύριο μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Θυμίζω ότι στο παρελθόν είχαμε αντίστοιχες περιπτώσεις από τον πρώτο ιό SARS, από τον ιό της γρίπης των πτηνών, τον ιό του πυρετού της. Υπάρχουν ιοί οι οποίοι έχουν έρθει στο προσκήνιο, βέβαια. Ακριβώς, ναι. Η δυναμική του ΙΤΕ φαίνεται σε περίοδους κρίσεων ή σε μια περίοδο νηνεμίας, κύριε Πρόεδρε? Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί και να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε οτιδήποτε απρόοπτο, και αυτό εξάλλου είναι και η ουσία της έρευνας. Να μελετά το άγνωστο, αυτό το οποίο δεν είναι ακόμα εύκολο και να προλαβαίνει καταστάσεις. Να αποκρυπτογραφηθεί.
είναι κάτι το οποίο εμείς θέλουμε να το αναπτύξουμε. Δηλαδή θέλουμε να έχουμε εκείνα τα μέσα τα οποία θα μας επιτρέπουν να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις από όπου και αν προέρχονται. Λοιπόν, Μάρτις 2020 έχουμε την αρχή της πανδημίας στη χώρα μας και φαντάζομαι σε εκείνη την περίοδο ποιο project βρισκόταν σας καριά για το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το οποίο βέβαια πιθανότατα να έχει παγώσει. Προσπαθήσαμε η έρευνα και οι διαδικασίες ερευνητικές του Ιδρύματος να μην σταματήσουν παρόλα τα προβλήματα, ειδικά μάλιστα όταν έχουν επενδυθεί πολλά χρήματα σε ερευνητικά projects τα οποία διεξάγονται για χρόνια και δεν θα μπορούσε να σταματήσουν γιατί αυτό θα σήμαινε μια πολύ μεγάλη ζημιά. Δεν σταμάτησαν λοιπόν οι μηχανές, συνέχισε η έρευνα στο Ίδρυμα. Θεωρώ ότι είχαμε αποτελεσματικά αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις εκείνες που χρειάστηκε να αντιμετωπιστούν, έτσι ώστε να μην διακοπεί η ερευνητική διαδικασία. Ειδικά όταν μιλάμε για ερευνητικά προγράμματα, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από εθνικές πηγές και εξελίσσονται σε βάθος πολλών χρόνων. Οπότε το να σταματήσουν θα ήταν καταστροφικό. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Καταφέραμε δηλαδή να συνεχίσουμε να λειτουργούμε, έστω και κάτω από περιοριστικά μέτρα και να προσπαθούμε βέβαια σε κάθε περίπτωση να ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις μας, στις συμβατικές υποχρεώσεις που προκύπτουν μέσα από αυτά τα ερευνητικά προγράμματα. Η έρευνα μπορεί να προχωρήσει με την απουσία ερευνητών από τα εργαστήρια, για παράδειγμα? Σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά όταν μιλάμε για έρευνα που δεν απαιτεί εργαστηριακές υποδομές, βεβαίως μπορεί να συνεχίσει. Έτσι, για παράδειγμα, η έρευνα του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Μαθηματικών μπορούσε να συνεχίσει, όπως και του Ινστιτούτου Πληροφορικής σε πολύ μεγάλο βαθμό. Άλλες έρευνες που απαιτούν παρουσία, φυσική παρουσία στο εργαστήριο, προσπαθήσαμε να μην σταματήσουν με εκπεριτροπής εργασία, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια πάντα τα περιοριστικά μέτρα. Τηλεργασία. Και τηλεργασία σε πολλές περιπτώσεις, βέβαια. Βέβαια. Λοιπόν, το θέμα είναι βέβαια ότι προχωρούν οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις του ΙΤΕ, κατά πόσο βέβαια η πολιτεία βοηθάει και κατά πόσο η πολιτεία στέκεται αρρωγός μέσα από χρηματοδοτήσεις, μέσα από προτάσεις, μέσα από κατανόηση. Προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η αλήθεια είναι ότι η έρευνα στην Ελλάδα διαχρονικά δεν είναι προτεραιότητα, υποχρηματοδοτείται. Σε σχέση, αν συγκρίνουμε δηλαδή το τι γίνεται σε άλλες χώρες με αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, προφανώς η έρευνα δεν υποστηρίζεται στην Ελλάδα αντίστοιχα με τον τρόπο που υποστηρίζεται, για παράδειγμα, στη Γερμανία ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Προσπαθούμε όμως να είμαστε ανταγωνιστικοί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γι' αυτό εξάλλου και πολλές χρηματοδοτήσεις προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διεθνείς πηγές. Αυτό εξάλλου έχει κάνει το ΙΤΕ διαχρονικά να είναι ένα ανταγωνιστικό ερευνητικό ίδρυμα. Το γεγονός δηλαδή ότι μπορεί να εξασφαλίσει αξιοπρεπή χρηματοδότηση, η οποία απαιτείται για να γίνει σωστά η έρευνα που χρειάζεται, για να μπορούμε να είμαστε στην προμητοπίδα της επιστημονικής δραστηριότητας και της χώρας αλλά και της Ευρώπης. Προσωπικός στόχος του Νεκτάριου Ταβερναράκη? Αυτό που θα ήθελα να δω είναι να προσελκύονται Έλληνες και άλλοι ερευνητές βέβαια στο ΙΤΕ εδώ στην Κρήτη και στα Ινστιτούτα του, όχι μόνο στην Κρήτη, όχι μόνο στο Ηράκλειο και στις άλλες πόλεις όπου έχουμε δραστηριοποίηση των Ινστιτούτων αυτών, να μπορέσουμε δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο περιβάλλον που να είναι κατάλληλο να μπορεί να προσελκύσει επιστήμονες από το εξωτερικό. Αυτό θα είναι κέρδος για τη χώρα, θα μπορέσουμε έτσι να αναστρέψουμε το brain drain, την απώλεια ανθρώπινου δυναμικού και να προσφέρουμε ένα αξιοπρεπές περιβάλλον όπου μπορεί να γίνει ανταγωνιστική έρευνα. Αυτό είναι φιλοδοξία όλων μας στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Είχαμε κάνει και ένα αφιέρωμα μέσα από την εκπομπή Ήρωες στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και διαπιστώσαμε ότι πάρα πολλοί επιστήμονες οι οποίοι είχαν φύγει στο εξωτερικό επέστρεψαν και βρήκαν οχυρό καταφύγιο στο ΙΤΕ, έτσι δεν είναι, και έχουν πιστεί να παραμείνουν εδώ. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι κάτι που θέλουμε να το βλέπουμε να συμβαίνει και θέλουμε να συμβεί ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Είναι κάτι που θέλουμε να το ενισχύσουμε. Κύριε Πρόεδρε, τιμή μας. Εύχομαι να τα ξαναπούμε στην πορεία της χρονιάς. Έχουμε πολλά να πούμε και με επίκεντρο βέβαια θετικές και ειδήσεις γεμάτες ελπίδα.